Γεια σε όλους, Anthony εδώ κατευθείαν από τη Washington DC της Αμερικής. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στο The News of Wall Street, εκπομπή νούμερο 28. Η εβδομάδα που μας πέρασε δεν ήταν και τόσο καλή, ειδικά για τον Nasdaq. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις τεχνολογικές εταιρείες λίγο πιο πολύ στο τέλος. Αλλά επίσης θα μιλήσουμε για τις δουλειές. Είχαμε κάποια νούμερα για δουλειές, για προσλήψεις και ανεργία. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά και βεβαίω τι έγινε με το Fed τη Τετάρτη όταν έβγαλε κάποια στοιχεία προς τα έξω από την τελευταία συνάντηση που είχαν του Δεκεμβρίου. Πριν αρχίσουμε με όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε για τους δείκτες και θα δούμε κάποια στατιστικά τη τελευταία εβδομάδα. και προς το τέλο του βίντεο θα δούμε τι πρέπει να προσέξουμε για την επόμενη εβδομάδα που έρχεται. Αυτή τη στιγμή, εσεί κάντε ένα like εάν σα δίνει αξία το βίντεο μου κάθε εβδομάδα εδώ στο The News of Wall Street και subscribe από κάτω αν δεν το έχετε κάνει ήδη βοηθάτε πάρα πολύ και εμένα αλλά και το κανάλι χορηγός αυτής εδώ της εκπομπής είναι η Freedom24 μια χρηματιστηριακή εταιρεία από την οποία μπορείτε να αγοράσετε μετοχές και οτιδήποτε άλλο όπως ETF ή IPO. Με το να εγγραφτείτε σήμερα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη βέβαια, θα λάβετε μία δωρεάν μετοχή αν είστε από 25 ετών και πάνω, όμως πρέπει να πατήσετε το link από κάτω. Επίσης στη Freedom24 θα έχετε για πάντα δωρεάν προμήθειες, δηλαδή δεν θα πληρώνετε τίποτα όταν αγοράζετε και όταν πουλάτε μία μετοχή. Όπω πάντα, πριν αρχίσουμε με τα νέα, πάμε λίγο να δούμε του δείχτε και θα δούμε ότι δεν τα πήγαμε καλά. Όπω είπα και πιο πριν, δεν τα πήγαμε καθόλου καλά την περασμένη εβδομάδα. Με τον Dow Jones να ήταν κάτω 0,2%. Ο Nasdaq ήταν κάτω μείον 4,5%. Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για τον Nasdaq κάτω και ο S&P 500 κάτω 1,8%. Για τον Nasdaq θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για τις τεχνολογικές εταιρείες οι οποίες φάγανε πάρα πολύ ξύλο την περασμένη εβδομάδα. Πάμε όμως να δούμε λίγο και πώς τα πήγαμε ανάμεσα σε value και growth εταιρείες και ανάμεσα σε διαφορετικές κεφαλοποιήσεις. Και θα δούμε εδώ ότι πιο πολύ πέσανε οι growth εταιρείες βέβαια με τις μικρές σε κεφαλοποίηση εταιρείε να είναι κάτω 5,8% τις μεσαίες 7,5% και τις μεγάλες growth εταιρείε 4,8% κάτω ενώ οι μόνες εταιρείες που ανέβηκαν λίγο ή μείνανε σταθερές ήταν οι value εταιρείες με τις εταιρείες μεγάλης κεφαλοποίησης οι μετοχές τους να ήταν πάνω 0,8% και σχεδόν flat οι, οι μικρέ και οι μεσαίε σε κεφαλοποίηση εταιρείε. Ωραία, πάμε να δούμε και του τομεί από του 11 τομεί ε, του χρηματιστηρίου που τα πήγανε καλά. Και θα δούμε εδώ ότι αυτές που τα, η, το, ο τομέα που τα πήγε πιο καλά από όλου ήταν βέβαια τη ενέργεια, με το πετρέλαιο να ξανεβαίνει, αλλά και τα financials που έχει μέσα τι τράπεζε. Και βέβαια, όποτε έχουμε νέα ότι ανεβαίνουν τα επιτόκια, οι τράπεζε πηγαίνουν πάνω γιατί έτσι θα έχουν και πιο πολλά έσοδα. Άλλο ένα τομέα που τα πήγε καλά ήταν τα βαριά μηχανήματα Industrials 0,6% και τα Consumer Stables 0,4% πάνω. Αυτό είναι ένα τομέα που βασικά είναι προϊόντα τα οποία έχουμε ανάγκη για την καθημερινή μα ζωή όπως είναι το γάλα, το ψωμί, το σαμπουάν κτλ. Οι τρεις τομείς που δεν τα πήγανε καθόλου καλά την περασμένη εβδομάδα ήταν το e-tech, η τεχνολογία βέβαια με μείον 4,7% κάτω, το real estate ακόμα πιο πολύ με μείον σχεδόν 5% κάτω και το healthcare οι υπηρεσίες υγείας με 4,6% κάτω. Πριν προχωρήσουμε με το τι έγινε την Τετάρτη και με το Fed πάμε λίγο να δούμε τις δουλειές στην Αμερική. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους να δουλέψουν και το μήνα Δεκέμβρη είχαμε 199.000 καινούριες προσλήψεις που είναι κάπου στο μισό από αυτό που οι αναλυτές Περιμένανε. Οπότε όχι τόσο καλά νέα, αλλά τα νέα ήταν μίξ καθώς η ανεργία έπεσε στο 3,9% το, για το μήνα Δεκέμβρη από το 4,2% που ήταν το μήνα Νοέμβρη. Στις αρχές του προηγούμενου έτους η ανεργία ήταν στο 6,3% και έχει βέβαια μειωθεί πάρα πάρα πολύ, ενώ οι μισθοί έχουν ανέβει από ένα χρόνο πριν 4,7%. Αυτά τα νούμερα είναι καλά, οπότε γι' αυτό είπα πριν ότι τα reports που είχαμε, τα νούμερα που είχαμε ήταν λίγο mix. Ναι, δεν πήγανε στη δουλειά τόσα άτομα όσο οι αναλυτές περιμένανε, αλλά είχαμε άλλα καλά νούμερα. Και βέβαια μέσα στο 2021 είχαμε 6,4 εκατομμύρια προσλήψεις, το οποίο είναι το μεγαλύτερο νούμερο από τότε που υπάρχει, από τότε που μετράνε πόσες προσλήψεις γίνονται κάθε χρόνο, ε, περίπου μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε βλέπουμε ότι, okay, είχαμε ένα αρνητικό νούμερο, αλλά όλα τα νούμερα είναι πάρα πολύ καλά. Και βέβαια με τον πληθωρισμό που έχουμε θέλουμε δυνατή οικονομία, θέλουμε να δουλεύουν οι ανθρώποι με παραπάνω μισθό και να μπορεί ο κόσμος να ξοδεύει παραπάνω χρήματα έξω στις αγορές. Κάποια αγνητικά νέα είχαμε όμως την Τετάρτη, δώσανε στην επιφάνεια κάποιες πληροφορίες το FED από τη που είχαν, την τελευταία συνάντηση που είχαν μέσα στο Δεκέμβριο, η οποία αναφέρει ότι τα επιτόκια μάλλον θα αυξηθούν μάλλον από τον Μάρτιο. Ήταν κάτι που περίπου το περιμέναμε. Αλλά ίσω περιμέναμε Μάιο, δεν ξέρω. Και γι' αυτό έπεσε και τόσο πολύ η τεχνολογία. Υπάρχει εκεί έξω μια ανησυχία, αυτή τη στιγμή, ότι θα επηρεάσει τι εταιρείε, τα οικονομικά των εταιριών, ότι θα πρέπει να δανείζονται με παραπάνω δεν είμαι τόσο σύμφωνος με όλο αυτό, δηλαδή με το ξεπούλημα των τελευταίων ημερών, γιατί πιστεύω ότι το Fed κάνει απλά τη δουλειά του και αυτό που πρέπει να κάνει. Βλέπουμε τον πληθωρισμό στα ύψη, βλέπουμε τον πληθωρισμό να μην πέφτει, οπότε πρέπει να ανεβούν τα επιτόκια για να προσπαθήσει να το ελέγξει αυτόν τον πληθωρισμό. Είναι σαν να έχει έναν άρρωστο άνθρωπο τον οποίο πρέπει να του δώσεις φάρμακο για να γίνει καλά. Αν δεν του δώσεις το φάρμακο νωρίς, δεν θα γίνει καλά. Όσο παίρνει αυτό το φάρμακο ο συγκεκριμένο ασθενής, ναι, δεν θα νιώθει ίσω τόσο καλά, θα νιώθει κουρασμένο, θα κοιμάται λίγο παραπάνω. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν σα αρέσει το παράδειγμά μου, αλλά τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν του δώσει το φάρμακο, θα πεθάνει. Οπότε, και το, φέ, το φάρμακο είναι να ανεβάσει τα επιτόκια και θα έχουμε έτσι λίγο καμπανεβάσματα πιστεύω στο χρηματιστήριο και στους δείχτες του επόμενους μήνες λόγω αυτού του γεγονότος αλλά στην τελική δεν θέλουμε να πεθάνει η οικονομία θέλουμε να πάει καλά στο μέλλον οπότε θα είναι για ένα short term λίγο άσχημα τα πράγματα για να πάμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον με δυνατή οικονομία με όχι τόσο μεγάλο πληθωρισμό έτσι θα είμαστε αισιόδοξοι ότι το market θα συνεχίσει να ανεβαίνει τα επόμενα χρόνια. Βέβαια οι μετοχές που πέσανε πάρα πολύ ήταν αυτές της τεχνολογίας και γι' αυτό και ο Nasdaq τόσο κάτω, η τεχνολογία είναι αυτή που ανεβοκατεβάζει το, το Nasdaq και πέσανε πάρα πολύ οι μετοχές της τεχνολογίας και ίσως συνεχιστεί αυτό για λιγάκι, οπότε θέλει λίγο υπομονή. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές όμως, αυτό που πιστεύω εγώ δεν είμαι οικονομικός σύμβουλο βέβαια, να το ξέρετε αυτό, κάντε δικιά σα έρευνα. Αλλά αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι η τεχνολογία θα πάει πάρα πολύ καλά στη δεκαετία που διανύουμε μέχρι το 2030. Πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά. Αν έχουμε ένα λίγο bear market στο μέλλον, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Αν σκέφτεσαι ότι το portfolio σου θες να το κρατήσει πάρα πολλά χρόνια και αν είσαι επενδυτή και όχι trader, πιστεύω Όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή είναι για το καλό. Οκ, okay, θα πέσει λίγο η τεχνολογία, αλλά θα ξανανεύει μέσα στην επόμενη δεκαετία. Πιστεύω θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Πάμε να δούμε μερικέ μετοχέ και το που μιλάμε και για τεχνολογία. Βλέπουμε ότι η Microsoft ήταν κάτω την εβδομάδα που πέρασε 6,63%. Η Apple ήταν κάτω 3,04%. Η Google κάτω 5,41%. Η Meta Platforms Facebook κάτω 1,36%. Η Nvidia κάτω 7,36%. Η Adobe σχεδόν 10%. Κάτω βλέπετε λοιπόν τον πόνο που υπήρξε στις τεχνολογικές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα. Αντίθετα, τα financial, δηλαδή οι τράπεζες που είναι εδώ πέρα, βλέπουμε ότι τα έχουν πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Με την J.B. Morgan πάνω 5,56, Bank of America 10,5%, Wells Fargo 14,15%. Όλες αυτές οι εταιρείες και η Master θα έκανε πάνω, η Visa σταθερή. Όλες αυτές οι τράπεζες πάνε πάρα πολύ καλά γιατί θα ανεβούνε τα επιτόκια. Άλλες σπουδές εταιρείες που βλέπω εδώ πέρα ήταν η Salesforce κάτω 10,16%, η Netflix κάτω 10%, η Amazon κάτω 2,5%, η Tesla κάτω 2,82%. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα την ενέργεια. Βλέπουμε εδώ πέρα την ενέργεια που όλα τα κουτάκια είναι πράσινα με την Mobil να δηλαδή ήταν πάνω 100. Η επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας δείξω εδώ γιατί. Γιατί την Τετάρτη, την Τετάρτη που έρχεται βλέπουμε το Consumer Price Index, δηλαδή το CPI. Βασικά θα έχουμε καινούργια νούμερα πληθωρισμού και θα τα αναλύσουμε και εμείς μαζί την επόμενη Κυριακή. Την Τετάρτη θα βγουν πριν ανοίξει λογικά το χρηματιστήριο και θα δούμε και το καινούριο νούμερο πληθωρισμού από τον περασμένο ε, Ιανουάριο, αλλά και month to month, μήνα με το μήνα, πώς πήγανε όλοι οι τομείς που υπάρχουν μέσα σε αυτό το report, θα τα δούμε μαζί, εδώ βέβαια στο The News of Wall Street την επόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο, like τώρα αν σας άρεσε αυτό το βίντεο να σας πω αυτή τη στιγμή ότι χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν η Freedom24. Αφήνω link από κάτω εάν θέλετε μια δωρεάν μετοχή αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στη Freedom24 και είστε από 25 ετών και πάνω. Με το link από κάτω μπορείτε να έχετε μια δωρεάν μετοχή έως και 1.000 και δολάρια χωρίς προμήθειες όταν αγοράζετε και όταν πουλάτε μία μετοχή. Φρίτον 24 λοιπόν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε. Ελλάδα μου λείπεις. Τα λέμε. Φιλιά πολλά.